αυτό δεν έχει σχέση με τις υπηρεσίες. Αυτό έχει του Δήματος, έχει σχέση με την, το απίθανο που συμβαίνει στο ελληνικό κράτος. Διότι όπως πιθανότατα να ξέρετε, πάρα πολλά από αυτά τα δικαιολογικά που βρεθήκαν μέσα στην Ελλάδα είναι πλαστά. Και είναι τελείως παράλογο να ζητάει το κράτος, ας πούμε, το οικονομική επιθεώρηση, το να ζητάει λεφτά τα οποία δεν κατατεθήκαν στα ταμεία. Όχι έτσι πετύχω το σύνδημα, αλλά επειδή κάποιοι τα πήραν. Πρέπει να στραφεί, να πει ο αυτό. Δεν ξέρω απολύτως. Κοίταξε, θα πω και κάτι άλλο, το ότι η προηγούμενη και ποσότητα των 7 εκατομμυρίων το οποίο είχε και πρόστιμα και προσαυξήσεις που ήταν γύρω στα 15 εκατομμύρια, αλλά σε ένα σύνολο 22 εκατομμύρια, διαγραφήκανε με οικεία τα πρόστιμα και προσαυξήσεις. Άρα και τα 7 εκατομμύρια που μείναν αυτά τα πληρώσαμε. Όμως αυτή η διαγραφή με οικεία δεν έχει ακόμα λογιστικοποιηθεί από τις εφορίες, από τα αυτά, και έτσι έχουμε ένα μόνιμο πρόβλημα. Το οποίο τρεις φορές άλλαξε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων και τις τρεις φορές, δύο φορές προσπαθήσαμε να το τακτοποιήσουμε και υπήρχε διαδικασία. Αλλάξαν αυτοί, πιο και από την αρχή πάλι. Θα δούμε τι θα γίνει.